Η δυνατή Νεροποντή προκαλεί τα πρώτα προβλήματα στο Ηράκλειο. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές από τον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Ντόπιοι αλλά και τουρίστες προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο που έχει μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι. Η δυνατή Νεροποντή μετατρέπει σε ορμητικούς χύμαρους ακόμα και κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Μάλιστα στην οδό Έμβας, μία ανάσα από την πλατεία Ελευθερίας, η πτώση υλικών από μπαλκόνι προκαλεί ανησυχία, ενώ ευτύχημα το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν διέσχιζε πεζό στον δρόμο. Μεγάλες ποσότητες νερού το αυγουστιάτικο μπουρίνι έφερε και σε περιοχές της ενδοχώρας των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα αρκετοί επαρχιακοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται δύσκολη. Από εκεί πέρα ο κόσμος ή ο Δήμος δεν κάνει τις ενέργειες να αποφράξει τα φρεάτια, να καθαρίσει όπως έγινε στο Μπαγκρίτιο, θα γίνει εδώ πέρα πισίνα όλα. Θα στρώσει εδώ πέρα, θα γίνει χαμός. Οι πολίτες ανησυχούν στην καρδιά του Αυγούστου με δεδομένο ότι η μετεωρολογική υπηρεσία δείχνει ένταση των φαινομένων τις επόμενες ώρες και μάλιστα οι ίδιοι δηλώνουν στο φακό της Crete TV ότι είναι εφικτός ο κίνδυνος πλημμυρών σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο που έχει πληρώσει κατά το πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν βαριά το τίμημα. Ο καιρός έχει τρελαθεί από μόνος του. Εντάξει. Τα φαινόμενα... Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ τώρα ερχόμουν από τη Βόνη, ας πούμε, και έριχνε πολύ νερό. Τώρα.